Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη Νέα Ομάδα για το Μυλοπόταμο του Δημήτρη Κλάδου, τον κύριο Κώστα Σπυριδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Σπυριδάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Θέλω να ξεκινήσουμε μία ερώτηση. Είστε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, είστε μέλος μιας ομάδας, όλοι γνωρίζουν τη Βιοζωέλη Σπυριδάκη. Και ένα ερώτημα που μπορεί να σας κάνουν πάρα πολλοί και στο Μυλοπόταμο που δραστηριοποιήσετε αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη είναι. Γιατί ένας δυνατός επιχειρηματίας, υγιής επιχειρηματίας, αποφασίζει να ασχοληθεί με τα κοινά, θέτοντας τον εαυτό του υποψήφιο με την παράταξη Νέα Ομάδα για το Μυλοπόταμο του Δημήτρη Κλάδου? Σαφώς το πρώτο πράγμα έχει να κάνει με την αγάπη για τον τόπο μου, όπου γεννήθηκα, μεγάλωσα, ζουν τα παιδιά μου εκεί και ξεκίνησα και την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Νιώθω λοιπόν ότι έχω υποχρέωση στον τόπο αυτό, οι όποιες ανησυχίες μου, οι όποιες βλέψεις μου για ένα βήμα παραπέρα, να με κάνουν να συμμετέχω σε αυτή τη νέα ομάδα για τον Μυλοπόταμο, με τον Δημήτρη Κλάδο σαν επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Έχει να κάνει ακόμα και για το ότι ήμουν από την αρχή στην ομάδα συγκρότησης αυτού του ψηφοδελτίου, το οποίο κάθε φορά που προσέγγιζα κάποιον άνθρωπο μαζί με τους υπόλοιπους που είμαστε, η πρώτη ερώτηση ήταν: εσύ τι θα κάνεις, θα συμμετέχεις, θα κατέβεις, θα είσαι υποψήφιος? Και ήταν και αυτό ένα μέτρο πίεσης σε σχέση με το κοινό όραμα που όλοι εμείς, όλη αυτή η ομάδα με επικεφαλής τον Δημήτρη Κλάδο βλέπουμε και θέλουμε να υλοποιήσουμε μετά και την απόφαση των πολιτών. Άρα η ίδια η κοινωνία σας έδειξε το δρόμο ως νέα ομάδα του Μυλοποτάμου που ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων που στην πορεία να υποθέσω γιγαντώθηκε, μεγάλωσε και αυτή τη στιγμή διεκδικείται τον δεύτερο σε πληθυσμό Δήμο του Ρεθύμνου. Ο Δήμος Μυλοποτάμου είναι πληθυσμιακά ο δεύτερος Δήμος μετά τον Μητροπολιτικό Δήμο του Ρεθύμνου. Βεβαίως, βεβαίως. Ισχύει αυτό και αυτό το γνωρίζουν όλοι οι δημότες του Δήμου Μυλοποτάμου, ότι αυτή η ομάδα ξεκίνησε από το μηδέν και η ανάγκη για αλλαγή, αλλαγή πλεύσης και η ανάγκη για το μεγάλο όραμα και τις υποδομές που, και ό,τι τα προβλήματα που υπάρχουν, γι' αυτό το λόγο αυτή η ομάδα σιγά σιγά έφερε πληθώρα ανθρώπων και υποψηφίων, νέων ανθρώπων, απαρτίζεται από 200 άτομα, έτσι, ένα σημαντικό αριθμό, γιατί δυστυχώς στις μέρες μας βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και τόσο πολύ θέληση να συμμετέχουν στα κοινά. Όμως αυτή η νέα ομάδα με επικεφαλής τον Δημήτρη Κλάδο, με ανθρώπους καταπηξιωμένους, σοβαρούς, σωστούς, οι οποίοι είναι από όλα τα γεωγραφικά μέρη του Δήμου. Έτσι, είμαι πολύ περήφανος που συμμετείχα και αυτή στην ομάδα, γιατί νομίζω ότι φτιάξαμε ένα πάρα πολύ καλό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα μπορέσει την επόμενη μέρα, εφόσον οι πολίτες μας τάξουν σε αυτή τη θέση, να ανταποκριθούν και να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Να υποθέσω ότι και ο επικεφαλής της παράταξης ήταν ένα σημείο της έμπνευσης για να γιγαντωθεί αυτή η ομάδα και αναφέρομαι στον επικεφαλή σας, τον υποψήφιο Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Δημήτρη Κλάδο. Σαφώς. Σαφώς ο κύριος Δημήτρης Κλάδος είναι αρχιτέκτονας μηχανικός, έχει τελειώσει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κάποιες δύσκολες εποχές για την εποχή που φοιτούσε ο κύριος Κλάδος. Έχει δώσει δείγματα γραφής στο Δήμο Μυλοποτάμου με την παρουσία του, που κι αυτός εκεί ζει, εκεί είναι η οικογένειά του και εκεί συναναστρέφεται με τους πολίτες του Δήμου Μυλοποτάμου όλα αυτά τα χρόνια. Έχει δώσει λοιπόν δείγματα γραφής για το ποιος είναι, το πώς σκέφτεται και πώς βλέπει γενικότερα τα πράγματα. Ο κύριος Δημήτρης Κλάδος έχει ένα γραφείο που νομίζω ότι όλοι οι δημότες του Δήμου Μυλοποτάμου για κάποιο λόγο έχουν περάσει από το γραφείο του, είτε για να συμβουλευτούν σε σχέση με το αν θέλουν να κάνουν κάτι, κάποια μελέτη, κάποιο επιχειρηματικό σχέδιο ή στόχο, και όλοι έχουν συμβουλευτεί και έχουν συνεργαστεί μαζί του. Έτσι. Και θέλω να τονίσω ότι υπήρχαν πολλά σημεία μέχρι σήμερα στην πορεία του, σημεία αναφοράς. Εγώ αυτό που θέλω να σημειώσω και να πω, που ξαναλέω
το γνωρίζουν όλοι οι δημότες του Δήμου Μελοποτάμου, είναι η προσφορά του την περίοδο από το 92 μέχρι το 96, που ήταν σημαντική προσφορά του στον τομέα των αγροτουρισμών και των αγροτουριστικών καταλυμάτων στο Δήμο Μελοποτάμου, όπου είδαμε την περίοδο αυτή τα χωριά να έχουν μια μεγάλη ενοικοδόμηση, να γίνουν πολλές αγροτουριστικές μονάδες που και σήμερα λειτουργούν και έχουν, έτσι, έχουν θέσεις εργασίας. Έχουν κάνει τουριστικό προορισμό το Μελοπόταμο. Ναι, ναι. Έχει αλλάξει το τοπίο. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ο Δημήτρης ο Κλάδος και από αυτό το μετερίζει με την ομάδα που τον περιβάλλει, ότι έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα της γνώσης να πάει τον τόπο μπροστά που τόσο πολύ το χρειάζεται. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι ότι είστε ένας ενεργός πολίτης, είστε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και η ενασχόλησή σας με τα κοινά, που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ζητάτε την ψήφο των δημοτών του Μελοποτάμου συμμετέχοντας στην παράταξη του κυρίου Δημήτρη Κλάδου, δεν ξεκινά τώρα. Γνωρίζω ότι έχετε μια επιτυχημένη θητεία και μια κομβική θέση στο επιμελητήριο Ρεθύμνου. Βεβαίως. Είμαι εκλεγμένος στο επιμελητήριο Ρεθύμνου. Είμαι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και είμαι και υπεύθυνος γεμί για τον νομό Ρεθύμνου και για το επιμελητήριο Ρεθύμνου, που τα τελευταία χρόνια και σαν επιμελητήριο Ρεθύμνου έχει σημαντικές παρεμβάσεις σε νομοσχέδια, στην κεντρική εξουσία για το επιχειρήν, αλλά και σε επίπεδο Κρήτης, που την χάνει το επιμελητήριο Ρεθύμνου να έχει την προεδρία του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, που συμμετέχουν δηλαδή όλα τα επιμελητήρια της Κρήτης, και πρόεδρος αυτού είναι ο πρόεδρος του Επιμελητήριου Ρεθύμνου, ο κύριος Γιακουμάκης ο Γιώργος, που έχουν γίνει πάρα πολλά, και να αριθμίσω ένα, το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα, ένα τεράστιο θέμα και ένα αποτέλεσμα του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου. Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε λίγο στο. Είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον πρωτογενή τομέα. Άλλωστε και η εταιρεία σας, η Βιοζωέλ, είναι μια εταιρεία που απευθύνεται στον πρωτογενή τομέα και βοηθάει τον πρωτογενή τομέα να αναπτυχθεί. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με τις καταστροφές, είναι κάτι το οποίο σας προβληματίζει, είναι κάτι που σας προβληματίζει και για τον Δήμο Μελοποτάμου, με δεδομένο ότι ο Δήμος Μελοποτάμου στο παρελθόν έχει πληγεί από καταστροφές και έχει θρηνήσει και ανθρώπινες ζωές? Βεβαίως. Ο Δήμος Μελοποτάμου πρόσφατα, πριν από κάποια χρόνια, είχαμε κι εμείς γεγονότα, σαφώς όχι σαν αυτά που ζούμε σήμερα, έτσι, όμως είχαμε κι εμείς γεγονότα και κάνει την ανάγκη ενός γενικότερου σχεδιασμού, έτσι, για αντιπλημμυρικά έργα, ένα γενικότερο σχεδιασμό για την προστασία των πολιτών. Τα δεδομένα αλλάζουν και πρέπει να τα προλαβαίνουν πριν μας προλάβουν αυτά. Τώρα, όσον αφορά για τον πρωτογενή τομέα, μου θίγεται ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, γιατί είναι η εταιρεία μου, συσχετίζεται και από εκεί είναι η δουλειά μου, να το πω έτσι, σαν επιχειρηματίας, στον πρωτογενή τομέα. Θεωρώ ότι υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Η δουλειά του αγρότη και του κτηνοτρόφου είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, η οποία έχει αστάθμητους παράγοντες, και αυτό το πράγμα το ξέρουν πολύ καλύτερα αυτοί που έχουν κάνει το επάγγελμα αυτό. Και χρειάζονται και κάποιες ευκαιρίες. Ας πούμε, γνωρίζω ότι προτρέπετε τον πρωτογενή τομέα, τους ανθρώπους, να εκμεταλλευτούν κάποια προϊόντα που θεωρούνται πολύ σημαντικά, όπως το χαρούπι. Θα μιλήσω βεβαίως για το κρητικό ελαιόλαδο, που είναι σήμα κατά τεθέν της Κρήτης. Ναι. Το χαρούπι, σαφώς ένα πολύ καλό προϊόν και ιστορικά έχει βοηθήσει την Κρήτη. Απλά δυστυχώς βλέπουμε ότι φέτος η τιμή του δεν είναι καλή σε σχέση με πέρυσι, και γενικότερα έχουμε ο πρωτογενής τομέας, η γεωργία και η κτηνοτροφία, έχουμε καλές και κακές χρονιές. Έχουμε δηλαδή αστάθμητους παράγοντες. Άρα πρέπει να ουσιαστικά αρπάζουν τις ευκαιρίες οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και να έχουν και μια σωστή ενημέρωση. Βεβαίως. Σωστή ενημέρωση. Θα πρέπει, υπάρχουν και στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρη την Κρήτη, υπάρχουν οι υποδομές. Απλά οι υποδομές αυτές πρέπει να αξιοποιούνται. Έτσι, και οι ευκαιρίες που έρχονται θα πρέπει και αυτές να αξιοποιούνται.
Κύριε Σπυριδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.